Οι κινητοποιήσεις ενάντια στην απαξίωση του νοσοκομείου Ίκα Παναγία συνεχίζονται. Σήμερα έξω από το κτίριο του Ιδρύματος συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και το Δήμο Καλαμαριάς, όπως και εργαζόμενοι του νοσοκομείου που θεωρούν πως αποδυναμώνεται υγειονομικά όλο το ανατολικό κομμάτι της πόλης με τη μεταφορά τριών πολύ σημαντικών κλινικών από το νοσοκομείο αυτό στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Ο χορός των κλεισιμάτων συγχωνεύσεων, το λένε, των νοσοκομείων έχει αρχίσει. Το Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσει το 2013 να εφαρμόζει το μνημόνιο. Θα αφήσει πολύ κόσμο έξω από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα μας βρουν απέναντί τους. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να μην περάσει αυτό, διότι η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των πολιτών. Διεκδικούμε να μην κλείσει καμία δομή και όλοι οι ανασφάλιστοι να έχουν πρόσβαση. Οι αγώνες των πολιτών, των εργαζομένων αλλά και των δημάρχων των Δήμων του Ανατολικού Κομματιού του Νομού Θεσσαλονίκης έχουν φέρει μέχρι στιγμής ένα μικρό αποτέλεσμα με το πάγωμα της μεταφοράς των τριών κλινικών. Αυτή όμως η απόφαση θεωρούν πως είναι πρόσκαιρη και το μέλλον το δικό τους και του νοσοκομείου παραμένει αβέβαιο. Προς το παρόν έχει δοθεί μια αναστολή της μεταφοράς των τριών κλινικών, όπου μας είπαν ότι θα κλειστεί ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί η τύχη του νοσοκομείου και φυσικά δεν θα καθίσουν με δεμένα τα χέρια. Εμείς κινητοποίηση θα κάνουμε συνέχεια. Αν δεν δούμε κάτι γραπτά ότι είναι επίσημο με υπουργική απόφαση, δεν μπορούμε ούτε να ελπίζουμε ούτε να πιστεύουμε σε τίποτα. Αν μεταφερθούν οι κλινικές, σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι αυτό το νοσοκομείο αποδυναμώνεται, άρα οι επόμενες κλινικές που μένουν εδώ, όπως είπε και ο ίδιος ο Διπεάρχης, κλείνει σε 2 μήνες. Ακόμη πιο δυσάρεστη είναι η κατάσταση για τους 65 εργαζόμενους της Γυρομέντικα στο νοσοκομείο Παναγία, που βρίσκονται πραγματικά στον αέρα και πολύ κοντά στην πόρτα της ανεργίας, ενώ παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες. Υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία, είναι τρομοκρατημένα τα παιδιά της Γυρομέντικα, γιατί υπάρχει αβέβαιο το μέλλον και φυσικά ο φόβος που κυριαρχεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου είναι κάτι το αδιανόητο. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας μέχρι και την τελευταία ώρα. Πώς θα σας το πω αλλιώς, δεν μπορώ να σας εκφράσω διαφορετικά. Η συγκέντρωση των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των κατοίκων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έξω από το νοσοκομείο Ίκα Παναγία μετατράπηκε σε πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην απαξίωση του Ιδρύματος και στο ενδεχόμενο κλεισίματός του. Να μείνει ο κόσμος χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσοκομείο, χωρίς περίθαλψη σε τελική ανάλυση. Και όπως πάει, αυτοί βάλθηκαν να μας πεθάνουν. Οι δήμαρχοι Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης, Πηλέας Χορτιάτη Πανοράματος, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Θερμαϊκού Ιωάννης Αλεξανδρής εκφράζουν τη δυσάρεστη έκπληξή τους παραμονές Χριστουγέννων για την ευνηδιαστική απόφαση του διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρίου Βεντούρη, για την εσπεσμένη μεταφορά τριών κλινικών του νοσοκομείου Παναγία στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Οι δήμαρχοι τονίζουν πως η ενέργεια αυτή στοχεύει στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων και σημαίνει τον κατακαιρματισμό μιας νοσοκομιακής καθόλου λειτουργικής μονάδας υγείας που τη διαλύουν την ώρα που εφημερεύει και σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο του νοσοκομείου Παναγία στο άμεσο χρονικό διάστημα.